πάει καλά, διότι πρέπει με ο σύλλογος να μεγαλωνήσει, να μεγαλωνήσει. Έχουμε τόσο πολλά να κάνουμε. Και δύναμη και κουράγιο στους καινούργιους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ το Δυτικό Συμβούλιο του Μουμέντη για την ποιητική διάκριση που μου έκανε. Εγώ πάντα έδωσα στο Μέντη και την ψυχή μου ακόμη. Από το ξεκίνημα του Μέντη, όταν ιδρύσαμε το σύλλογο και στη συνέχεια με τίκα μπορώ να πω για 30 τουλάχιστον χρόνια στα διάφορα διοικητικά συμβούλια. Αλλά όμως είχα αναλάβει πολλές φορές από γενικές συνελεύσεις και άλλες υποθέσεις τις οποίες έπρεπε να φέρω εις πέρας για να μπορέσει να προχωρήσει ο σύλλογος. Βέβαια ήταν δική μου επιλογή, δεν μετανιώνω για τίποτα και ευτυχώς προχωρήσαμε. Και βλέπω σήμερα πάρα πολύ κόσμο και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Στο σύλλογο έζησα από τις καλύτερες στιγμές, μπορώ να πω, της ζωής μου. Όποιος δεν έχει περάσει από το σύλλογο δεν θα ξέρει τι θα πει. Χαρά, ευτυχία. Θα σας πω σε συνομία μία από τις καλές, ίσως τις καλύτερες στιγμές του σύλλογου. Ήταν μια φορά με τον δάσκαλο τον Αποστολή που οικονομικά δεν πήγαινε και πολύ καλά και λέει λοιπόν ο δάσκαλος, του πόρεστε, εγώ θα φέρω ένα από γλαμόχτα πόδι και θα φέρω και ένα στρατηγό. Στρατηγό δηλαδή ενεργεία, σωματικό. Μα λέμε ρε Αποστολή, αυτά πώς συνδυάζονται. Καλά ρε, θα δείτε. Μιλάει του Λούλη, του Μαρτέζου και του λέει θα βάλουμε σε πληστηριασμό τον αποκλαμό το χταπόδι και θα τα πάρουμε τη στρατηγό. Πραγματικά λοιπόν ξεχνάω το πληστηριασμό, λέει ο Λούλης 500 ακριβώ. Δεν έτσι είπαμε στρατηγός ο λόγος. Και λέει ο Αποστόλης, μα είναι λέει από το Μαύρο Νερό, μα είναι λέει από το Παπα-Νικολή, που είπανε το υποβρύχιο Παπα-Νικολής εκεί πέρα, ακούει στρατηγός Παπα-Νικολής, 1000 ευρώ. Ο στρατηγός 1500 ευρώ. Να μην τα πολυλογώ, εμπληρώναμε από τα χρήματα αυτά 5 μήνες στα Νίκια, στην οδό Νάπου. Αυτές είναι λοιπόν οι καλές, πολύ ξέρω γιατί έχουν περάσει από Δέλτα Σίγμα. Να ευχηθώ λοιπόν στο νέο Δέλτα Σίγμα καλή δύναμη, καλή συνέχεια, χρόνια πολλά σε όλους για τη νέα χρονιά, υγεία, ευτυχία και μην ξεχνάμε είναι η εποχή που ο σύλλογος έχει το χώρο του. Όλοι στον χώρο. Ευχαριστώ για την δουλειά του, η οποία θα κάνετε στο παιδί.
ακούμε. Κάνε λίγο πάνω. Έλα. Όταν δημιουργήσαμε, λέω, το Σύλλογο 14, ήταν πολύ φτωχά. Η αίθουσα του Λευτέρη που κατ' το πόδι μας χώρεσε για να κάνουμε το κατασταλτικό του Συλλόγου, το ιδρυτικό. Αλλά, κυρίως θέλω να απευθυνθώ στην νεολαία. Χωρίς νέους ανθρώπους, τα πάντα είναι θνησιγενή. Και θα ήθελα να πω μόνο τούτο. Παρότι είμαι μαθηματικός, ας απεκλωδιστούν τα μυαλά των παιδιών μας από αυτό που οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν και καταστρέφουν τον κόσμο. Δεν τα έχουμε την τεχνολογία. Εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να προσφέρει αφάνταστα. Δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται σωστά. Έχουν εκλωδίσει τα μυαλά των παιδιών μας. Ας αφήσουμε λίγο τα παιδιά, τα τάμπλετ αυτά, λίγο έτσι, και ας μιλήσουν διαζώσεις. Να ανθρώπινη επαφή. Μόνο έτσι. Εμείς δεν γνωριζόμαστε καλά-καλά τότε. Κι όμως ο Σύλλογος μας έδωσε την ευκαιρία και να γνωριστούμε μεταξύ μας και να δημιουργήσουμε. Παιδιά, αφήστε, μη μιλάτε με τα χέρια. Μιλήστε με τη γλώσσα και το μυαλό. Αυτό κάνω έκκληση κυριολεκτικά. Ελάτε σε επαφή. Σε επαφή διαζώσεις, όχι γράφω και στέλνω και έτσι και ξέρω εγώ και έχω 55.000 φίλους και δεν ξέρω τι απόλυτο φίλους λένε, πώς του λένε φίλους. Μα θα πεις κάποτε στο σχολείο που ήμουν, που λένε, μα μαθηματικός και είσαι εναντίον των νέων τεχνολογιών. Αν λέω καταλάβατε αυτό, έχετε κάνει λάθος. Βεβαίως η ανθρωπότητα προχωράει και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν πολύ. Αλλά δυστυχώς χρησιμοποιούνται από διάφορα κέντρα μόνο και μόνο για να εγκλωβίσουν τα μυαλά και να μην τα αφήσουν να σκεφτούν ελεύθερα. Ας μην το κάνει η μεγάλη ισότητα την νεολαία αυτό, ας δώσει μια πρωτοπορία. Χρόνια πολλά. Επομένως είναι ο Πάρμος Παναγιώτης. Και ο άλλος Πάρμος Παναγιώτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για τη διάκριση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ αυτούς που αγωνίστηκαν, αγωνίζονται και σήμερα για να έχει τόσο μακρύ δρόμο ο Σύλλογος. Καλή χρονιά σε όλους μας. Επόμενος είναι Πάρμος Σάββας. Ευχαριστώ λίγο με τη σειρά μου και ήθελα αρχικά στο νέο διεκτικό συμβούλιο δύναμη και αντοχή να πάει το Σύλλογο ακόμα πιο ψηλά. Το κομμάτι το αφιερώνω σε όσους έχουν δουλέψει στο Σύλλογο από το ξεκίνημά τους και κυρίως αυτούς που δουλέψανε στα δύσκολα χρόνια της υποτιθέμενης εντός εισαγωγικών παρακμής
και το κρατήσαμε όρθιο για να φτάσουμε μέχρι σήμερα που από ό,τι διαθέτεται θα έχουμε μια όρθιση προς το πάνω. Βέλεια πολλά καλή μάλλη. Ευχαριστώ.